Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη σελίδα 695. Είναι από το βιβλίο του προφήτου Ιερεμία, κεφάλαιο 25, ΚΕ κεφάλαιο και εδάφιον 15. Σελίδες λοιπόν 695, ΚΕ κεφάλαιο, 25 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Διότι ούτω λέγει προς εμέ Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, λάβε το ποτήριον τούτο του ίνου του θυμού μου εκ της χειρός μου και πότισον εξ αυτού πάντα τα έθνη προς τα οποία εγώ σε αποστέλω. Και θέλουσι ποιεί και θέλουσι ταραχθεί και παραφρονήσει εξαιτίας μάχερας την οποία εγώ θέλω αποστείλει εν μέσω αυτών. Τότε έλαβον το ποτήριον εκ της χειρός του Κυρίου και πότισα πάντα τα έθνη προς τα οποία ο Κύριος με απέστειλε, την Ιερουσαλήμ και τα πόλεις του Ιούδα και τους βασιλείς αυτού και τους μεγιστάνας αυτού, για να καταστήσω αυτούς ερήμωσιν, θάμβος, συρριγμών και κατάραν καθώς την ημέραν ταύτην. Τον Φαραώ βασιλέα της Αιγύπτου και τους δούλους αυτού και τους μεγιστάνας αυτού και άπαντα των λαών αυτού και πάντα το σύμμικ των λαών και πάντα στους βασιλείς Ους και πάντα στους βασιλείς της γης των Φιλιστέων και την Ασκαλώνα, Ασκάλωνα και την Γάζιν και την Ακαρών και το υπόλοιπον της Αζώτου, των Εδόμ και των Μωάβ και τους βασιλείς της Τύρου και πάντα στους βασιλείς της Ιδόνος και τους βασιλείς των Νήσων των πέραν της θαλάσσης, την Δεδάν και την Θεμά και την Βούζ και πάντα στους περικύροντας την Κόμιν και πάντα στους βασιλείς της Αραβίας και πάντα στους βασιλείς των Συνμίκ των λαών των κατοικούντων εν τη ερήμο και πάντα στους βασιλείς της Ζιμβρή και πάντα στους βασιλείς της Ελάμ και πάντα στους βασιλείς των Μίδων και πάντα στους βασιλείς του Βοράν και τους Μακράν και τους Εγγύς ένα μετά του άλλου και πάντα τα βασίλεια της Οικουμένης τα επί του προσώπου της γης και ο βασιλεύς της Ισάχ θέλει ποιοι μετ' αυτούς. Διότι τούτο θέλει ποιοι προς αυτούς σου το λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Πείετε και μεθύσατε, εμέσατε και πέσετε και μη σηκωθείτε εξαιτίας μάχερας την οποία εγώ θέλω αποστείλει εν μέσω ημών. Και αν δεν θελήσω συν να λάβωσι το ποτήριον εκ της χειρός σου δια αναπίωση, τότε θέλεις πει προς αυτούς, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εξάπαντος θέλετε πει, διότι ειδού, ενώ εγώ επί την πόλη επί της οποίας εκλήθη το όνομά μου αρχίζω να φέρω κακόν, σεις θέλετε μείνει λοιπόν ατιμωρητή. Δεν θέλετε μείνει ατιμώρητη, διότι εγώ θέλω καλέσει μάχεραν επί πάντα στους κατοίκους της γης, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια τούτο συ προφήτευσον κατά αυτόν πάντα στους λόγους τούτους και είπε προς αυτούς. Ο Κύριος θέλει βρυχήσει εξ ύψους και εκπέμψει τη φωνήν αυτού από τις κατοικίες ο γεώτητος αυτού. Θέλει βρυχήσει δυνατά επί της κατοικίας αυτών. Θέλει βοήσει ως ειλινοπατούντες κατά πάντων των κατοίκων της γης. Θόρυβος θέλει φτάσει έως των περάτων της γης, διότι ο Κύριος έχει κρίση μετά των εθνών. Αυτός διαδικάζεται μετά πάσης σαρκός και θέλει παραδώσει τους ασεβούς ασεβείς εις μάχεραν, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ιδού κακόν θέλει εξέλθει από έθνους εις έθνος και ανεμοστρόβιλος μέγας θέλει εγερθεί εκ των άκρων της γης. Και εν εκείνη τη μέρα θέλουσι κοίταστε τεθανατωμένοι παρά Κυρίου από άκρου της γης έως άκρου της γης. Δεν θέλουσι θρηνολογηθεί ουδέ συναχθεί ουδέ ταφεί. Θέλουσι νήστε διακοπρίαν επί της επιφανίας της γης. Ολολήξατε ποιμένες και αναβοήσατε. Κυλήσετε εις το χώμα οι έγκροι του ποιμνίου, διότι επληρώθησαν οι ημέρες σας δια την σφαγήν και δια των σκορπισμών σας και θέλετε πέσει ως σκεύος εκλεκτών. Και θέλει λήψη η φυγή από των ποιμένων και η σωτηρία από των εγκρήτων του ποιμνίου. Φωνή κραυγής των ποιμένων και ολολιγμός των εγκρήτων του ποιμνίου. Διότι ο Κύριος υφάνισε την βοσκήν αυτών και η ειρηνική κατοικία κατεδαφίστησαν εξαιτίας της φλογεράς οργής του Κυρίου. Κατέλειπε το κατοικητήριον αυτός ο Λέων, διότι η γη αυτών κατεστάθη έρημος εξαιτίας της αγριότητος του καταδυναστεύοντος και εξαιτίας του θυμού της οργής αυτού. Αμήν. Ο Θεός αφού έδειξε, αδερφοί αγαπητοί, στο λαό Ισραήλ, στο λαό του Θεού, δύο καλάθια, που το ένα είχε καλάθια σίκα καλιστά
ζηλευτά, το άλλο είχε σίκα κάκιστα, και περιέγραψε με σαφήνεια ότι τα καλά σίκα μοιάζουν και είναι και συμβολίζουν στην όραση αυτή το λαό Ισραήλ, που πέρα από τη λογική την ανθρώπινη εξετέλεσαν και εκπλήρωσαν το θέλημα του Θεού, που ήταν τότε να μεταφερθούν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, και αυτούς τους μετέφερε εκεί ο Θεός για καλό και προς ευλογία. Αντιθέτως, τα σίκα τα κάκιστα είναι αυτά τα οποία είναι οι εκ του λαού Ισραήλ, οι οποίοι κατά τη λογική των ανθρώπων έμειναν στην πατρίδα τους για να πολεμήσουν, και βεβαίως θα καταστραφούν, γιατί ο Θεός έχει προσδιορίσει αλλαγές προς κακόν, επειδή ο λαός Ισραήλ δεν στάθηκε πιστός στο θέλημα του Θεού. Και ο Ιερεμίας με πόνο τα άκουγε και με μεγαλύτερο πόνο τα είπε, και ο λαός Ισραήλ οι μεν επίστησαν και υπάκουσαν στη φωνή του Θεού, οι δε απήθησαν, παρήκουσαν, και το τέλος είναι κατά το θέλημα του Θεού προς ευλογία για αυτούς που υποτάσσονται στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, έστω και αν ο Λόγος του Θεού φαίνεται παράλογος στη λογική του ανθρώπου, αντίθετα με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη λογική τους παρά στη φωνή του Θεού. Και αυτό βέβαια δεν είναι θέμα μόνο του λαού Ισραήλ της εποχής εκείνης, είναι και σήμερα. Και σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει ο Λόγος του Θεού, και σήμερα πολλές φορές ο Λόγος του Θεού μοιάζει σκληρός, ακόμη μοιάζει και λίγο έξω από τη λογική του ανθρώπου. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι μοιάζει, εκείνο που έχει σημασία είναι τι είναι, ότι ο Λόγος του Θεού είναι φωτιά και σφύρα που συντρίβει το βράχο. Και όποιοι εμπιστεύονται το Λόγο του Θεού, που δεν είναι άλλος από το Χριστό, σώζονται, ευλογούνται και έχουν και ζωή αιώνιο. Και όσοι θεωρούν το Λόγο του Θεού παράλογο, αναχρονιστικό, η συνέχεια στη ζωή τους δεν είναι ό,τι το καλύτερο, γιατί δεν έχουν αυτό το οποίο είναι το επιδιωκόμενο από τους ανθρώπους του Θεού, την εύνοια του Θεού, τη χάρη του Χριστού, την αγάπη του Θεού Πατρός, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού ο άνθρωπος απολαμβάνει την παρουσία του Θεού μέσα σε όλη τη μεγαλοπρέπειά της. Απολαμβάνει την αγάπη του Πατέρα Θεού, τη φροντίδα, την προστασία, την κάλυψη των αναγκών. Απολαμβάνει τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Χριστού, τη σωτηρία, τη λύτρωση. Απολαμβάνει την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, που οδηγεί τον άνθρωπο εις πάσαν την αλήθεια, που αποκαλύπτει στον άνθρωπο τα μέλλοντα, που διδάσκει τον άνθρωπο. Και όλα αυτά, όχι με δυνατότητα απόφασης, αλλά με θέληση απόφασης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εκείνο που θέλει ο Θεός λοιπόν είναι να θελήσουμε να πλησιάσουμε τον Χριστό, και τότε ο Χριστός αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη ζωή μας. Να πλησιάζουμε, όχι μία φορά. Και όλα εξαρτώνται όχι από το Θεό, και αυτό είναι το σημαντικό. Η ζωή μας εξαρτάται από την καρδιά μας. Υπάρχει καρδιά που είναι πατημένη γη, σκληρή γη. Πέφτει ο Λόγος του Θεού, για τους όλους τους ανθρώπους πέφτει ο Λόγος του Θεού. Πέφτει ο Λόγος του Θεού, αλλά ύστερα από λίγο έρχονται τα πετεινά του ουρανού. Ο διάβολος παίρνει το Λόγο, τον αφαιρεί με τα παιδιά του, με τους άπιστους, ονειδίζοντας, εκφοβίζοντας, απειλώντας. Και πόσα δεν έχουμε ακούσει όταν πλησιάσαμε τον Χριστό. Άλλοι μου λέγανε στην ψάθα θα μείνεις. Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε. Άλλοι μου λέγανε θα τα χάσεις όλα, θα σε κλέψουν εκεί που πας.
τα παιδιά σου θα είναι ελαττωματικά, θα γίνεις και εσύ ελαττωματικός. Είναι πολλά τα λόγια που προέρχονται της απιστίας, που προέρχονται από το διάβολο και τα παιδιά. Κοινό όμως που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι η πίστης. Εάν υπάρχει έλλειψης πίστεως, τότε αυτά τα λόγια πιάνουν θέση, πιάνουν χώρο, έχουν αποτέλεσμα. Παίρνουν, κλέβουν το Λόγο του Θεού. Αλλά είναι και η καρδιά η άλλη, που είναι γεμάτη από βράχια, από πέτρες. Και έχει λίγο χώμα, λίγη πίστη. Όχι καθόλου, πατημένη γη έχει καθόλου. Η άλλη έχει λίγη πίστη, αλλά πέφτει ο λόγος. Πιάνει. Για λίγο όμως. Γιατί ύστερα έρχεται η δοκιμασία, έρχεται και ο διωγμός, έρχονται τα σκάνδαλα και επειδή δεν έχει ρίζα, ξεραίνεται. Και λες, τι έγινε? Και βλέπουμε ανθρώπους έρχονται στην εκκλησία να γεννιόνται. Έχουμε την αίσθηση ότι πάνε πάρα πολύ καλά και ξαφνικά χωρίς λόγο χάνεται η πίστη τους. Και δεν χάνεται, δεν είχανε ποτέ. Γιατί αν έχεις, λέει ο Χριστός, θα σου προσθεθεί. Αλλά αν δεν έχεις, και αυτό που έχεις θα σου αφαιρεθεί. Βλέπετε ότι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Υπάρχει μετά η άλλη γη που έχει αγκάθια, τριβόλια, ζυζάνια. Πέφτει ο λόγος, πιάνει, αλλά πνίγεται και καταπνίγεται από τα αγκάθια, από τις μέρημνες του κόσμου τούτου, από τις φιλοδοξίες του κόσμου τούτου, επιδιώξεις. Θέλω, αγωνίζομαι, δουλεύω σκληρά. Και κανείς δεν λέει να μην δουλεύει ο χριστιανός, αντιθέτως. Αλλά εκείνο που λέει ο Θεός είναι ποια είναι η προτεραιότητά σου. Είναι η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού. Είναι η δουλειά σου, τα παιδιά σου, το σπίτι σου, το αυτοκίνητό σου και η ευημερία σου. Ποια είναι η προτεραιότητα που θέτουμε στη ζωή μας? Γιατί αν είναι η προτεραιότητα που θέτουμε στη ζωή μας όλα τα άλλα, εκτός από τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, τότε ο Λόγος του Θεού θα γίνει άκαρπος και θα περνάνε οι μέρες, θα περνάνε οι ώρες, τα χρόνια και δεν θα βλέπεις καρπό. Και θα λες, γιατί εγώ, τι συμβαίνει με μένα? Όμως ο Θεός μας το εξηγεί πολύ καλά. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχεις βάλει στη ζωή σου? Τι είναι αυτό που έχει το πιο μεγάλο ενδιαφέρον στην καρδιά σου? Ο Χριστός λέει, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα, για τα οποία πολλές φορές αγωνίζονται οι άνθρωποι ματέως, όλα τα άλλα ο Θεός υπόσχεται ότι θα σας προσθεθούν. Γιατί ξέρει ο Πατέρας ο ουράνιος τι έχετε ανάγκη. Και μόνο ο Πατέρας μας ο ουράνιος πραγματικά ξέρουμε τι έχουμε ανάγκη εμείς, οι γονείς μας, τα παιδιά μας, ο σύντροφός μας, ο φίλος μας, τα αδέλφια μας. Μόνο ο Θεός. Γιατί αν εγώ αποφασίσω να σκεφτώ τι έχουν ανάγκη τα παιδιά μου, θα σκεφτώ διάφορα πράγματα εκτός από αυτά που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και ο Κύριος λέει ότι ένα πράγμα έχουμε ανάγκη, το Λόγο του Θεού. Μπορεί να αγωνίζεσαι και να μεριμνάς για πολλά πράγματα, αλλά ενός είναι χρία, λέει ο Χριστός. Ένα πράγμα υπάρχει ανάγκη, ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι το κλειδί. Το κλειδί του Δαβίδ, με το Λόγο του Θεού ανοίγεις και κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Κλείνεις και κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Ο Λόγος του Θεού. Όμως οι άνθρωποι αφαιρούνε το λόγο, το κλειδί της γνώσεως και οι ίδιοι δεν μπαίνουν και τους άλλους εμποδίζουν. Τέλος είναι η αγαθή γη. Η γη που έχει πίστη, έχει χώμα καλό. Και μάλιστα λέει η Γραφή, αγαθή και καλή. Και χώμα καλό και πλούσιο χώμα. Είναι η καρδιά που έχει πίστη, έχει αφιέρωση, έχει εξήτηση, αλλά ιδιαιτέρως έχει αγάπη στο Χριστό. Εκεί πέφτει ο Λόγος του Θεού, καρποφορεί, μάλλον πέφτει ο Λόγος του Θεού, φυτρώνει, αυξάνει
και καρποφορεί με καρπό πολύ και ο καρπός μένει. Άρα το βέβαιο είναι ότι ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα. Τα πάντα είναι έτοιμα. Εκείνο που έχει σημασία είναι εμείς να σκεφτούμε καθένας μας ξεχωριστά και προσωπικά πού είναι τοποθετημένη η καρδιά μας. Και τότε με έκπληξη θα διαπιστώσουμε ότι πολλές φορές είναι και πατημένη, πολλές φορές έχει και πέτρες, πολλές φορές έχει και αγκάθια και λίγες φορές είναι αγαθή και καλή. Και τότε θα σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Αλλά δόξα στο Θεό, γιατί ο Πατέρας έστειλε τον Χριστό που είναι η ελπίδα μας. Μπορούμε να πάμε Κύριε και να πούμε φτιάξε την καρδιά μας. Καθάρισέ τη, γιατί μακάρι είναι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί, μόνο αυτοί θα δούνε το πρόσωπο του Θεού καθώς είναι. Στο τέλος του σχεδίου του Θεού θα δούνε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Αλλά αυτοί που σήμερα έχουν, και το πιο σωστό, αγωνίζονται να έχουν καθαρή καρδιά. Και την καρδιά την καθαρίζει, αδερφοί αγαπητοί, μόνο ο Χριστός. Και τη συνείδηση, μόνο το αίμα του Χριστού. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Αλλά μπορούμε να πάμε στο Χριστό που κάνει έτσι και αφαιρεί κάθετη το βρώμικο. Και αγωνίζεται ο Θεός. Πώς? Με το Λόγο Του. Να διορθώσει τις καρδιές μας. Και σήμερα αγωνίζεται. Με το Λόγο Του να έρθουμε σε επίγνωση, να το πω πιο γραφικά, να έρθουμε εις Αυτόν. Να καταλάβουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας. Να καταλάβουμε τις ελλείψεις μας. Και να καταλάβουμε και το δρόμο της ελπίδας και της σωτηρίας που είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Αλλά δεν το κάνει τώρα μόνο ο Θεός, σήμερα, κάθε μέρα στη ζωή μας. Από τότε που υπάρχει το ανθρώπινο γένος, όπως τότε και με το λαό Ισραήλ. Ξεσήκωσε έναν άνθρωπο, τον Ιερεμία, να κηρύττει επιστροφή και μετάνοια. Και άλλους προφήτες απέστειλε. Αλλά εκείνος ο λαός Ισραήλ της εποχής εκείνης, ο λαός του Θεού, ήταν σκληρομέτωπος, σκληροπρόσωπος. Δεν έδινε σημασία στο Λόγο του Θεού. Είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στη γνώμη του. Είχε απόλυτη βεβαιότητα στην ορθότητα της σκέψεώς του. Και πολλές φορές είχε και τέλεια αδυναμία στο να εμπιστευτεί τον εαυτό του, άρα δεν είχε ελπίδα και έστρεφε το βλέμμα του με ελπίδα προς τους γείτονες, τους Αιγυπτίους, τους Ασσυρίους. Βοηθήστε με! Και ο Θεός του έλεγε, δεν υπάρχει βοήθεια από άνθρωπο. Κανένας δεν μπορεί να σε βοηθήσει, όπως και εσύ κανέναν δεν μπορείς να βοηθήσεις. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου εις το να τον εμπιστευτούμε και να ελπίσουμε σε Αυτόν. Και όχι μόνο αυτό. Φώναζε το Πνεύμα το Άγιο και φωνάζει και σήμερα. Επικατάρατος ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο και κάνει βραχίωνα αυτού για να στηριχθεί, βραχίωνα ανθρώπων. Θα μείνει μόνος του. Σαν τη μυρτιά στον έρημο τόπο που θα έρχεται το καύμα και θα τον αδυνατίζει, θα έρχεται το ψύχος, θα τον παγώνει. Και είναι φοβερή η ερημιά και η μοναξιά του ανθρώπου. Αλλά ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στο Κύριο και ελπίδα του είναι μόνο ο Χριστός. Δεν περιμένει από κανέναν άνθρωπο. Μόνο από τον Χριστό περιμένει. Δεν βλέπει σε κανέναν άνθρωπο. Μόνο στο Χριστό βλέπει. Ευλογημένος είναι αυτός ο άνθρωπος. Και μοιάζει σαν το δέντρο που είναι επεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Και έρχεται το καύμα και δεν έχει καμία ανάγκη, γιατί δροσίζεται από τα νερά του ποταμού που περνάνε δίπλα του.
Έρχεται ο πάγος, καμία ανάγκη. Δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος να τον ποτίσει με ένα ποτιστήρι. Δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος να τον σκάψει και να τον περιποιηθεί. Όλα τα κάνουν τα ύδατα, τα ζώντα. Και όλα αυτά τα άκουγε ο λαός Ισραήλ. Όπως τα ακούμε και εμείς σήμερα. Και δεν έδινε και καμία σημασία. Και αναγκάστηκε ο Θεός να του πει, τώρα πλέον, επειδή σε αγαπάω, θα επέμβω με διαφορετικό τρόπο. Θα επέμβω με κρίση. Και θα ξεσηκώσω τα βασίλεια του Βορρά, τον Ναβουχοδονόσορα, το δούλο μου, με το στρατό του, το στράτευμά του και όλους τους λαούς και θα έρθουν εναντίον σας. Εγώ θα τους αποστείλω. Για κακό. Θα φέρω ερήμωση στην Ιερουσαλήμ. Καταστροφή στην Ιερουσαλήμ. Και όσους από εσάς πιστούνε να κάνουν το θέλημά μου, θα τους φέρω εχμάλωτους στην Ουρ των Χαλδαίων, στη Βαβυλώνα, προς αγαθών, προς καλών. Και εκεί θα τους περιποιηθώ για 70 χρόνια. Και πώς θα τους περιποιηθώ? Θα αλλάξω την καρδιά τους. Θα κάνω την καρδιά τους μέσα από την ταλαιπωρία της εχμαλωσίας και της εξορίας απαλή και τρυφερή, σαν γη αγαθή και καλή, που θα δεχθούν τότε το λόγο μου. Και θα γίνω Θεός τους και θα είναι λαός μου και θα τους επαναφέρω στη γη αυτή, αλλά ευλογημένος, επειδή θα είναι υποτασσόμενοι στο θέλημά μου και στο λόγο μου. Και όταν περάσουν τα 70 χρόνια, τότε θα ξεσηκώσω άλλους ισχυρούς λαούς, τους Μηδοπέρσες, και θα κάνω εκδίκηση στους Βαβυλωνίους, γιατί θεώρησαν και πίστεψαν ότι την εξουσία και δύναμη που είχαν την κέρδισαν από μόνοι τους. Και θα κάνω κρίση σε αυτούς και σε όλους τους λαούς. Και στην Αίγυπτο και στους Φιλιστέους και στην Ασκαλώνα και στη Γάζα και στην Ακαρών, σε όλους τους λαούς. Θα κάνω κρίση. Γιατί εισήγαζαν στην αμαρτία τους, στην αποστασία τους μαζί με το λαό Ισραήλ. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι το ερώτημα και του Αβακούμ αλλά και του ανθρώπου, του κάθε πιστού ανθρώπου. Κύριε, γιατί όταν ο Θεός μιλάει για καταστροφή, εμείς λέμε, Κύριε, συγχώρεσέ μας, ελέησέ μας, βοήθησέ μας, άλλαξε γνώμη. Και ο Θεός λέει, όχι, δεν αλλάζω γνώμη, κρίση θα φέρω. Κρίση σε όλους τους λαούς, κρίση στη Βαβυλώνα, κρίση μετά στους Μηδοπέρσες, κρίση μετά στους Έλληνες, κρίση μετά στους Ρωμαίους, κρίση, 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 το ένα κακό πάνω στο άλλο. Και το ερώτημα είναι, αυτό είναι, αυτός είναι ο Θεός? Από πόλεμο σε πόλεμο, από καταστροφή σε καταστροφή, από κρίση σε κρίση. Και αυτό δεν σταμάτησε. Ήρθε ο Ναπολέον, ήρθε ο Χίτλερ, ήρθε ο Στάλιν, ήρθε, τι να πούμε, ήρθε στο Ιράκ ο Χουσεΐν, Σαντάμ Χουσεΐν, ήρθε στη Σερβία, ήρθε και όλο κρίση, 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 μία κρίση πάνω στην άλλη. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, έτσι θα πάμε στον ουρανό. Γιατί τίποτα δεν γίνεται που δεν το κάνει ο Θεός. Όλα είναι κάτω από το χέρι του Θεού. Γι' αυτό και είναι όλα προφητευμένα. Απαρχής προφητευμένα. Και δεν το καταλάβαινε και ο Αβακούμ και πήγε στο Θεό και λέει, Κύριε, δεν καταλαβαίνω καθόλου το έργο σου. Εγώ σε ξέρω γιατί έτσι μας έχεις πει, αλλά και έτσι έχω γνωρίσει ότι θα είσαι Θεός αγαθός, ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, πλαχνικός. Και εδώ τώρα αυτό που βλέπω και αυτό που προφητεύεις είναι κρίση. Κρίση στους γονείς, κρίση στα παιδιά, κρίση. Και παίρνει μια ωραία απόφαση που είναι
που μου αρέσει αυτή η απόφαση. Και όποιος την έχει πάρει μέσα στη γραφή τουλάχιστον, αλλά και από εμπειρία, όποιος την έχει πάρει έχει θαυμαστά αποτελέσματα. Είπε: Κύριε, θα αρχίζω να προσεύχομαι και δεν θα σταματήσω. Είναι σαν τον Ιακώβ που έπιασε τον Κύριο, τον Άγγελο του Κυρίου που είχε στείλει και λέει: Δεν θα φύγεις αν δεν με ευλογήσεις. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις. Δεν θα σηκωθώ αν δεν μου απαντήσεις, είπε ο Αβακούμ. 4 μέρες προσευχόταν ο Κορνήλιος. 10 μέρες προσευχόντουσαν οι 120. Ο άνθρωπος παίρνει απόφαση να μείνει στην προσευχή και μάλιστα νηστεύων και προσευχόμενος, με απόφαση να μην σταματήσει αν ο Θεός δεν τον ευλογεί, δεν τον ευλογήσει. Αυτό που θα κάνει ο Θεός θα είναι μοναδικό. Και πραγματικά η επίσκεψη του Θεού στον Αβακούμ ήταν μοναδική. Του έδωσε μία απάντηση που μένει και θα μένει στους αιώνες των αιώνων. Του είπε: Δεν καταλαβαίνεις, έλα να σου εξηγήσω. Μέσα σε όλο αυτό το κακό που συμβαίνει. Και σε μας έχει μεγαλύτερη σημασία, αδερφοί. Γιατί η δική μας η εποχή είναι καιρή κακή. Εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συγκριθεί καιρή κακή, γιατί οι άνθρωποι θα είναι άπιστοι. Καιρός τέλειας και πλήρους απιστίας και αυξανόμενης. Υπάρχουν κράτη αυτή τη στιγμή που έχουν δεδηλωμένους αθέους πάνω από το 50%. Ιδίως στην Ευρώπη. Η Αμερική δεν είναι έτσι ακόμη. Αλλά η απιστία επεκτείνεται. Αλλά και αν ρίξουμε μια ματιά στην Ελλάδα, η οποία υποτίθεται ότι είναι χριστιανική χώρα, εκείνο που θα δούμε είναι αμαρτία, μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, ασέλγεια, βία, κλοπή, απάτη. Αυτά βλέπουμε. Η κλοπή, η μίζα είναι πια τρόπο ζωής. Οι δίκαιοι, οι άδικοι υψώνονται, οι ασεβείς δικαιώνονται, μεγαλουργούνε. Και το ερώτημα είναι: Πού είσαι, Κύριε, τι κάνεις, γιατί, έως πότε, φώναζε ο Αβακούμ. Και ο Θεός του απαντάει και του λέει: Χειρότερα θα γίνουνε. Και ο Αβακούμ λέει: Έως πότε, χειρότερα θα γίνουνε. Γιατί οι άνθρωποι θα βαδίζουν από υπερηφάνεια σε υπερηφάνεια. Ο άδικος πιο άδικος, ο ασεβής πιο ασεβής. Εκεί ήταν που ο Αβακούμ είπε: Δεν καταλαβαίνω, Κύριε, και δεν φεύγω. Και ο Θεός στην επιμονή του τον επισκέφθηκε και του είπε: Ο δίκαιος, Αβακούμ, θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το τραγικό, το κακό, το άθλιο, να ξέρεις ότι ο δίκαιος μόνο, και ποιος είναι δίκαιος, ο δικαιωμένος με το αίμα του Χριστού, αυτός που επικαλείται το όνομα του Χριστού, αυτός που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Χριστού, αυτός δηλαδή που εμπιστεύεται το Χριστό και τα λόγια του, ο δίκαιος θα ζήσει, αλλά πώς? Δια της πίστεως αυτού. Δίκαιος ναι, αλλά με πίστη. Γιατί και δίκαιος ακόμη, πλημμένος με το αίμα του Χριστού, αναγεννημένος, βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, με απιστία μέσα σε αυτό το κόσμο το τραγικό δεν θα ζήσει. Ο δίκαιος δια της πίστεως, της δικής του θα ζήσει. Αυτό που έλεγε πάντοτε ο Χριστός: Η πίστη σου σε έσωσε, είπαγε η Σιρήνη. Και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου το ίδιο συμβαίνει. Γι' αυτό και ο Θεός λέει στον Ιερεμία: Πήγαινε και πότισέ τους. Πότισέ τους με το ποτήριον της οργής μου. Προφήτευσε δηλαδή. Προφήτευσε με τα ύδατα τα ζώντα του Πνεύματος του Αγίου, το Λόγο του Θεού, τον εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου δια Πνεύματος Αγίου. Και αν δεν θελήσουνε να πιούνε και απορρίψουν το λόγο μου, και τότε πες τους: Είτε το πιστέψετε είτε δεν το πιστέψετε,
η κρίση θα έρθει. Και η κρίση θα είναι μεγάλη. Και το κακό θα είναι μεγάλο. Πες ακόμη και στους ποιμένες και πες και στους έγκριτους των λαών, τους άρχοντες, ότι επληρώθησαν οι ημέρες της μακροθυμίας του Θεού. Έρχεται η κρίση. Αλλά υπάρχει ένα σημείο, αδερφοί, που μας αφορά. Γιατί έτσι είναι το σχέδιο του Θεού. Λέει η Γραφή, και θέλω να το βρούμε, και αν θέλετε να το ανοίξετε κιόλας, είναι σελίδα 1077. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου τη δεύτερη, το 4ο κεφάλαιο και το 17 εδάφιο. Γιατί όπως τότε ήταν πλησίον η καταστροφή του λαού Ισραήλ με τον ερχομό του Ναβουγοδονόσορα και των στρατευμάτων της Βαβυλώνος, και τώρα είναι πλησίον στο πολλαπλάσιο το κακό με τον ερχομό του Αντίχριστου και της εφταετίας που περιγράφεται στην Αποκάλυψη. Διότι έφθασε ο καιρός του να αρχίσει η κρίση. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Από του οίκου του Θεού. Και αν αρχίζει πρώτον αφημών, τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο του Θεού. Και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός που θέλει φανεί. Και στον Ιερεμία είπε, εάν δεν δεχθούν επέστους, ότι εγώ επί την πόλη επί της οποίας εκλήθη το όνομά μου αρχίζω να φέρνω κακό, εσείς θα μείνετε ατιμώρητοι. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού από αιώνος. Η κρίση αρχίζει πρώτα από τον οίκο του Θεού. Και γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί είναι δίκαιος. Θα ζητήσει πολλά από αυτούς που έδωσε πολλά. Και θα ζητήσει περισσότερα σε αυτούς που εμπιστεύθηκε περισσότερα. Είναι δίκαιος ο Θεός. Πρώτος κύριος λόγος. Δεύτερος κύριος λόγος. Γιατί μέσα στο σκοτάδι πρέπει να φανερωθεί το φως του Ευαγγελίου, το φως του λαού του Θεού. Μέσα στην αμαρτία ο αγιασμός, μέσα στο ψέμα η αλήθεια, γιατί είναι γεγραμμένο και δεν μπορεί να αναιρεθεί η Γραφή, ότι όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις του Χριστού. Και όσο αυξάνει έξω στον κόσμο η αμαρτία και προετοιμάζεται η κρίση, τόσο πρέπει να αυξάνει μέσα στην Εκκλησία ο αγιασμός, η καθαρότητα, η ευλογία, για να υπερπερισσεύσει η χάρις του Χριστού. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει ο Θεός να διακαθαρίσει το αλώνιό του. Πρέπει να εκβάλει κάθε ψέμα, κάθε παράβαση. Ιδίως το φρόνημα το σαρκικό, το κοσμικό. Πρέπει να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τα δεσμά. Από τα δεσμά του κόσμου τούτου. Δηλαδή πρέπει να αγιάσει τους ανθρώπους. Που σημαίνει να ξεχωρίσει τους ανθρώπους. Για να μπορέσει να φανεί το φως του Ευαγγελίου, η αλήθεια. Γιατί ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Και η Εκκλησία είναι, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι, το σώμα του Χριστού. Και ο Χριστός λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου τούτου. Και σκοτάδι δεν υπάρχει καθόλου. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχει ίχνος σκότους. Ίχνος κόσμου. Ίχνος ψεύδους. Στην Εκκλησία που έρχεται, στην Εκκλησία του αύριο, την οποία ετοιμάζει ο Χριστός σήμερα, γιατί θα την παραστήσει εν τέλει την Εκκλησία του ο Χριστός ένδοξη,
Αγία, αμόμητο. Γιατί μόνο έτσι θα έρθει να την παραλάβει. Μία εκκλησία τέλεια. Μία έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητέτων, τιούτων. Μία εκκλησία και κοσμημένη, ετοιμασμένη για το γάμο του νυμφίου. Και όταν ετοιμάζεται η νύμφη για να παντρευτεί, όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις ετοιμασίες, οι οποίες είναι καθαρότητος και λαμπρότητος και κοσμημένη ανάλογα με τα κοσμήματα που η κάθε μία νύφη προτιμά για τον εαυτό της. Γιατί υπάρχει το κόσμημα που είναι το εξωτερικό της περιθέσεως των τριχών, χρυσάφια, σύμια, αλλά υπάρχει και το πράο και ησύχιο πνεύμα που είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού, που είναι το κόσμημα που ο Χριστός δίνει και θέλει να δώσει. Και αν ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού, η Εκκλησία πώς θα αρπαχτεί. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αδελφοί μου, όλοι μας, είναι ότι την περίοδο αυτή, έτσι λέει η Γραφή, θα είναι ξύκοντα βασίλισσες, πολλές εκκλησίες, ογδοήκοντα παλακές, αναρρύθμιτες νεάνιδες, αλλά η εκκλησία την οποία κοσμεί ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω είναι μία. Αγία, καθολική, αποστολική. Μία υπεριστερά μου. Χωρίς ιδιαίτερους στολισμούς, όπως το παγόνι ή τα άλλα πουλιά. Αλλά με το λευκό της αγνότητος και του αγιασμού και με την απόλυτη αφιέρωση στο σύντροφο που είναι ο Χριστός. Μία είναι η περιστερά μου. Και όπως είναι μία η περιστερά του Χριστού, μία η εκκλησία του Χριστού μέσα στο άπειρο πλήθος των δογμάτων, των θρησκειών, των ομάδων, των ομαδούλων, των μεγάλων, ό,τι μπορείς να φανταστείς, όπως είναι μία η εκκλησία μέσα σε ένα τέτοιο πλήθος δογμάτων και χωρισμένων ανθρώπων ένεκεν του Ευαγγελίου και του Χριστού, έτσι είναι και πλήθος χριστιανών, που πιστεύουν στο Θεό, που επικαλούνται το Χριστό, που πολλοί από αυτούς είναι αναγεννημένοι και βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, όπως όλοι εμείς, πλήθος χριστιανών, αλλά ανάμεσά μας, έτσι λέει ο Χριστός, ανάμεσα σε όλους τους χριστιανούς. Πέντε είναι οι παρθένες οι μωρές και πέντε είναι φρόνιμες. Δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Δύο θα εργάζονται στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα είναι στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Και ο Κύριος λέει, ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, η οποία βγήκε από το Σόδωμα και τα Γόμορα, αλλά ποτέ δεν έφτασε εκεί που θα την οδηγούσε ο Θεός. Και ο χριστιανός έχει βγει, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να φτάσει. Βγήκαμε, δόξα στο Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτά μας τα λέει ο Χριστός όχι για να βλέπουμε τους άλλους, αλλά για να δούμε μέσα μας. Δεν μας τα λέει για να γίνουμε κριτές, γιατί κριτής ζώντων και νεκρών είναι ένας. Και εσύ ο ανόητε άνθρωπε φωνάζει το Ευαγγέλιο, ποιος είσαι για να κρίνεις τον άλλονε, αφού εσύ κάνεις χειρότερα από αυτά που κρίνεις. Τον εαυτό σου κατακρίνεις. Και μην γίνεστε και πολύ διδάσκαλοι, γιατί σε μεγαλύτεραν κατάκριση θα βρεθείτε. Αλλά αυτό που μας λέει ο Θεός είναι προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε εσείς.
Και κοίταξε πρώτα το δοκάρι που έχεις στον οφθαλμό σου, που δεν σε αφήνει να δεις. Βγάλ το. Και αν το βγάλεις, τότε θα είσαι ικανός να πεις και στους άλλους να βγάλουν το ξυλάριον. Άρα ο Λόγος του Θεού δεν απευθύνεται σε εμάς για να κρίνουμε. Απευθύνεται σε εμάς για να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Όπως κάθε Κυριακή όταν ετοιμαζόμαστε να πάρουμε σώμα και αίμα Χριστού, μας φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο, δοκιμάσατε, εξετάσατε τον εαυτό σας. Μην τυχόν και έλθει κατάκριση σε εσάς από την ευλογία του σώματος και του αίματος του Χριστού, αν βρεθείτε αδόκιμοι, ανέτοιμοι. Αδελφοί αγαπητοί, οι μέρες μας δεν δικαιολογούν επιπολαιότητα, όχι στη θρησκεία μας, ούτε ακόμη στην εκκλησιαστική μας ζωή. Οι μέρες μας δεν δικαιολογούν επιπολαιότητα στην προσωπική μας σχέση με τον Χριστό. Στο ταμείο μας, στη μελέτη του Ευαγγελίου, στην ακρόαση του Λόγου του Θεού, στο έργο μας, που το έργο μας ξεκινάει πρώτα από τη δική μας την καρδιά. Δεν δικαιολογούνται επιπολαιότητες τις μέρες που περνάμε. Οι μέρες είναι πονηρές, όλοι οι άνθρωποι το βλέπουν. Δεν ξέρουν από πού να φυλαχτούν. Από το περιβάλλον να φυλαχτούν, το οικολογικό σύστημα να φυλαχτούν, από τα κοινωνικά προβλήματα να φυλαχτούν, που δεν είναι προβλήματα πια, αδιέξοδα είναι. Από τα οικονομικά αδιέξοδα να φυλαχτούν, από τα πολιτικά αδιέξοδα να φυλαχτούν, από την τρομοκρατία, από τη βία, από την αμαρτία. Από πού να φυλάξουν τον εαυτό τους και από πού να φυλάξουν τα παιδιά τους. Τεχνολογία αυξάνει και δημιουργεί ένα βουνό αμαρτίας και διαστροφής. Δεν δικαιολογούνται επιπολαιότητες στα παιδιά του Θεού. Η σωτηρία μας είναι ο Λόγος του Θεού. Μόνο στο Λόγο του Θεού, μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη που σώζει τους πιστεύοντας. Μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τραγικό σφάλμα. Ο άνθρωπος να ασχολείται με βιβλία και βιβλιαράκια ανθρώπινα, να ενδιαφέρεται και να ενεργεί σε έργα ανθρώπινα και να παραβλέπει το Λόγο του Θεού και την προσωπική του προσευχή. Τραγικό σφάλμα που θα τον οδηγήσει σε αδιέξοδο, που θα τον οδηγήσει σε τέλεια αδυναμία, αλλά όχι αυτή του Χριστού που μας περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, αλλά στην αδυναμία της απιστίας, στην αδυναμία του ανθρώπου που έχασε το δρόμο του και ξεκίνησε καλά αλλά δεν έφτασε ποτέ. Και διάβαζα σήμερα κάτι, αδερφοί, που με φόβησε. Λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ποιος έχει, λέει, το διαβάζω, αν θέλετε να το διαβάσουμε μαζί, είναι στη σελίδα 865, για να ζήσετε κι εσείς αυτό που έζησα εγώ σήμερα όσο είναι δυνατόν. Είναι 18ο κεφάλαιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. 18ο κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήλθε δια να σώσει το απολωλός, και συνεχίζει ο Χριστός, τι σας φαίνεται, εάν άνθρωπος της έχει 100 πρόβατα και πλανηθένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 και υπάγων επί τα όρη ζητεί το πλανόμενον. Και το κρίσιμο εδάφιο είναι το 13. Και αν συμβεί να έβρει αυτό, αληθώς σας λέγω ότι χαίρει δι' αυτό μάλλον παρά δια τα 99 μη πεπλανημένα. Το εάν συμβεί να έβρει αυτό,
Δηλαδή μπορεί και να μην συμβεί. Άφησε τα 99 ο καλός ο ποιμένας και ψάχνει. Αλλά θα συμβεί να βρει. Και μην νομίζετε αδερφοί αγαπητοί ότι όλοι μας εδώ είμαστε εκ των 99. Πολλοί από μας είναι από το 1 και δεν το έχουμε καταλάβει. Και βγαίνει ο Χριστός να ψάξει, να μας βρει. Και υπάρχει αυτό το εάν που με τρόμαξε σήμερα. Εάν συμβεί να έβρει αυτό. Και πώς θα συμβεί να με βρει. Ο ακούον το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με, μόνο αυτός έχει ζωή αιώνιον. Και να ακούμε και να πιστεύουμε με σκοπό να εκτελέσουμε. Γιατί υπάρχει ο επιλύσμων ακροατής. Αυτός ο οποίος ακούει, χαίρεται και ξεχνάει. Αλλά υπάρχει και ο ακροατής που δεν ξεχνάει, αλλά με επιπολαιότητα δεν λογαριάζει τη σοβαρότητα της εκτέλεσης του Λόγου του Θεού που λέγει ο Κύριος «Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών πάσο λέγον Κύριε, Κύριε». Το ότι λες Κύριε, Κύριε και προσεύχεσαι και δοξάζεις το Θεό δεν σου εξασφαλίζει, δεν μας εξασφαλίζει την αιώνια ζωή. Αλλά αυτός που ακούει και πράττει το θέλημα του Πατρός μου, αυτός είναι ο αγαπών με. Και αυτός που με αγαπάει, φυλάει το λόγο μου. Ο Θεός αδερφοί αγαπητοί να μας βοηθήσει να είμαστε εκτελεστές του λόγου. Αλλά εκτελεστής του λόγου δεν είναι ο άνθρωπος που λέει ότι είμαι ή που νομίζει ότι είμαι, αλλά είναι ο άνθρωπος όπως τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού στη σελίδα 1070 στην επιστολή του Ιακώβου στο πρώτο κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο. Λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού βέβαια, είναι ο Λόγος του Θεού για μας. Γίνεστε δε, 22 εδάφιο πρώτο κεφάλαιο, γίνεστε δε εκτελεστέ του Λόγου και μη μόνον ακροατέ επατούντα σε αυτούς. Πώς Κύριε, στο 25 εδάφιο, όποιος όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν. Αυτό είναι το μυστικό. Όποιος εγκύψει. Δηλαδή πάρει στα χέρια το Λόγο του Θεού και μπει μέσα. Όχι να πλατσουρίζει στα ρηχά νερά του Πνεύματος του Αγίου, αλλά να σκύψει, να εγκύψει. Και όχι μόνο να εγκύψει, αλλά και να επιμείνει στην εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Αυτός είναι εκτελεστής έργου. Και καθώς γίνεται εκτελεστής έργου, θα είναι μακάριος, γιατί θα λογίζεται ενώπιον του Θεού εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Γιατί η αλήθεια είναι, εκτελεστής του Λόγου του Θεού κανένας μας δεν μπορεί να είναι. Ποιος μπορεί να πει ότι αγαπάει τον πλησίον του σαν τον εαυτό του. Εαυτόν πλανά και πλανάτε και πλανά και τους άλλους. Ποιος μπορεί να πει ότι αγαπάει τον Θεό με όλη του την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη. Τον εαυτό του κοροϊδεύει και κοροϊδεύει τους άλλους. Ποιος μπορεί να πει ότι περπατάει ακριβώς ως άσοφος, ως σοφός και όχι ως άσοφος. Κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Εαυτόν όποιος το λέει πλανά και πλανά και τους άλλους. Γιατί γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει μην περιμένεις να γίνεις ποτέ εκτελεστής του Λόγου. Προσπάθησε όμως μέσα από το Λόγο του Θεού να γίνεις εκτελεστής του έργου που ο Θεός θα σου δώσει. Και ο Θεός ξέρει δύο πράγματα, την καρδιά μας και τους νεφρούς μας, το θέλω μας και το μπορώ μας. Γι' αυτό εγώ σε ένα παιδάκι, στην εγγονούλα μου την Ανούλα που είναι 8 χρονών, 9, δεν θα της δώσω ποτέ ένα φορτίο που δεν μπορεί να το σηκώσει, αλλά θα της δώσω αυτό που μπορεί να σηκώσει.
και στη γυναίκα μου που είναι πιο μεγάλη λίγο περισσότερο και σε μένα ίσως λίγο περισσότερο, στο γιο μου όμως που είναι πιο δυνατός πιο πολύ ακόμα. Και αν εγώ έχω αυτή τη σοφία να μοιράζω τα πράγματα, αν τα κάνω καλά, πόσο μάλλον ο Πατέρας μας ουράνιος θα μας δώσει το έργο που μπορούμε να κάνουμε. Και γεννόμενος ο άνθρωπος εκτελεστής έργου που ο Θεός του εμπιστεύεται με επιμέλεια, με αγάπη, με φροντίδα, τότε λογίζεται στα μάτια του Θεού, είναι μακάριος ως εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Βλέπετε αδερφοί ότι χωρίς τη χάρη του Χριστού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά η χάρη του Χριστού είναι κρυμμένη εδώ στο Λόγο του Θεού. Όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως είναι κρυμμένη εδώ μέσα στο Λόγο του Θεού, και όλα ξεκινάνε από το Λόγο του Θεού και ολοκληρώνονται στο Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η αρχή και το τέλος, είναι ο πρώτος και ο έσχατος. Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είτο παρά το Θεό, και Θεός είναι ο Λόγος. Και χωρίς το Λόγο του Θεού ο Θεός δεν έκαμε τίποτα που να υπάρχει. Όλα όσα υπάρχουν ο Θεός τα έκανε με το Λόγο του, και όλα όσα χρειάζεται να κάνουμε ο Θεός θα μας δώσει τη δύναμη να τα κάνουμε με το Λόγο του. Αλλά για να γίνουμε εκτελεστές έργου πρέπει να εγκύψουμε στον τέλειο λόγο, νόμο της ελευθερίας, και να επιμείνουμε σε αυτόν. Μόνο ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι δύναμης Θεού που σώζει τον πιστεύοντα. Αμήν.